Όλες αυτές τις μέρες, όλα αυτά τα χρόνια με τον κορονοϊό, εδώ καίει ένα καντιλάκι. Απ' την αρχή το έβαλα μόλις ξεκινήσαμε την πρώτη καραντίνα και λέω, θα είναι το καντιλάκι του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Αυτός ξέρει από τέτοιες αρρώστιες. Θα είναι το εκεί η εικόνα του Παπαφώτη μας, άγμορα Παπαφωτάκος μας, τι προσευχές κάνει αυτές τις μέρες για όλους. Εδώ είναι ο Παπατήχων, άλλη θρηλυκή μορφή, ο Γεροβαΐσιος και Άγιος Αρσένιος, εκεί και Άγιος Αρσένιος. Δίπλα είναι οι ασκητές όλοι οι Άγιοι από το μοναστήρι της Όπτινα στη Ρωσία. Πάρα πολύ μου αρέσουν και αυτοί. Και πίσω η εικόνα την οποία μου χάρισαν από το δωμάτιο που ζούσε η προσωπική του εικόνα που είχε ο Παπαφώτης ο Χριστός. Εδώ είναι η Παναγία της Τίνου, Παναγία της Τίνου. Εδώ δίπλα είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας, πολύ τον ευλαβούμε τον Άγιο Σπυρίδωνα με ένα κομματάκι ύφασμα από τα ρούχα που φοράει εκεί το σκηνωμά του Νεάφθαρτο, και δίπλα ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Και βέβαια δεσπόζει η μορφή του Αγιάννη του Προδρόμου. Τους έχω εδώ, γονατίζω πρωί και βράδυ και προσεύχομαι για όλους σας. Στείλτε μου ονόματα να τα διαβάζω. Πόσο συγκινούμαι όταν με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε «Πάτερ, κάνε προσευχή για αυτόν, κάνε προσευχή για εκείνον, για τον ένα και για τον άλλον». Όλοι αυτοί οι Άγιοι κάνουν προσευχή. Εγώ τι να κάνω? Αλλά θα νικήσουμε την προσευχή. Με την προσευχή όλοι μαζί θα νικήσουμε. Πρωί και βράδυ να προσεύχεστε, μην τα αφήνετε. Μην την αφήνετε την προσευχή. Η προσευχή παίρνει χαρά. Η προσευχή παίρνει ομορφιά. Η προσευχή παίρνει ευλογία από τον ουρανό. Η προσευχή μας πάει στον ουρανό. Άντε, άντε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τον κόσμο σου όλο. Και πάμε με αγάπη, με προσευχή, με ταπείνωση και θα μας σώσει ο Θεός.